Καλώς ήρθατε στα Εξελάκια. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς μπορούμε να ελέγξουμε μια λίστα ονομάτων στο Excel για την ύπαρξη αγγλικών χαρακτήρων. Ένα πρόβλημα που είναι αρκετά συνηθισμένο, ένας χρήστης να καταχωρεί ένα ονοματεπώνυμο ή τέλος πάντων κάτι στα ελληνικά, αλλά κάποιος από τους χαρακτήρες, επειδή δεν άλλαξε το πληκτρολόγιο του από τα αγγλικά στα ελληνικά, να είναι αγγλικός και όχι ελληνικός. Αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Συγκεκριμένα, έχουμε μια στήλη με ονοματεπώνυμα γραμμένα στα ελληνικά και θα δημιουργήσουμε μια νέα στήλη ελέγχου που θα εντοπίζει αν κάποιο κελί περιλαμβάνει έστω και έναν αγγλικό χαρακτήρα. Αυτή η τεχνική είναι πολύ χρήσιμη για καθαρισμό δεδομένων και για αποφυγή λαθών σε φόρμες, report ή μαζική αποστολή email. Στη συνέχεια θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο με το Copilot του Excel, αλλά και με τη χρήση της Python μέσα στο Excel για όσους θέλουν να το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Τέλος, θα σας δείξω ένα γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο για να διορθώνουμε αυτόματα τη λίστα των ονομάτων μας, αντικαθιστώντας τους αγγλικούς χαρακτήρες με τους αντίστοιχους ελληνικούς, ώστε να έχουμε καθαρά και σωστά δεδομένα, έτοιμα για την εξαγωγή ή τη χρήση σε άλλα συστήματα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Το θέμα που θα δούμε τώρα αφορά τους χαρακτήρες που υπάρχουν στα κελιά της στήλης Α. Σε κάποια κελιά οι χαρακτήρες είναι ελληνικοί, αλλά σε άλλα υπάρχουν αγγλικοί χαρακτήρες ανάμεσα στους ελληνικούς. Κάτι που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, ειδικά όταν τα δεδομένα πάνε για εξαγωγή ή κάποια αντιστοίχηση. Το που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι να εντοπίσουμε σε ποια κελιά περιλαμβάνονται οι αγγλικοί χαρακτήρες. Ένας εύκολος τρόπος είναι να ελέγξουμε τον κάθε χαρακτήρα ξεχωριστά για να δούμε τον κωδικό του, δηλαδή αν ανήκει στο φάσμα των αγγλικών ή των ελληνικών χαρακτήρων. Για να το πετύχουμε αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε μερικές πολύ χρήσιμες συναρτήσεις του Excel, όπως είναι η MID. Η MID μας επιτρέπει να απομονώσουμε ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα μέσα από ένα κείμενο, αν δώσουμε το κείμενό μας και τη θέση που θέλουμε να ξεκινήσει και τον αριθμό των χαρακτήρων που θέλουμε να περιλαμβάνει, τότε μπορούμε να πάρουμε ακριβώς το χαρακτήρα που μας ενδιαφέρει. Βλέπετε εδώ, σε αυτή την περίπτωση, η MID για το κελί α2, από τη θέση 1 και για ένα χαρακτήρα, μας έχει επιστρέψει το πρώτο γράμμα του κελιού, που είναι το γράμμα γάμα. Στη συνέχεια, για να μπορέσουμε να πάρουμε όλους τους χαρακτήρες του κελιού έναν-έναν, θα συνδυάσουμε τη MID με τη συνάρτηση Sequences. Η Sequences δημιουργεί μια ακολουθία αριθμών. Βάζουμε στις γραμμές τις γραμμές που θέλουμε να λειτουργήσει, τον αριθμό των γραμμών που θέλουμε να λειτουργήσει και στις στήλες τον αριθμό των στυλών που θέλουμε να δημιουργήσουμε από το κελί α2. Για να μετρήσουμε πόσοι χαρακτήρες υπάρχουν, θα χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση LEN. Και στο κείμενο θα καλέσουμε το κελί α2. Κλείνω τη μία παρένθεση, κλείνω και την άλλη και βλέπετε εδώ ότι γράφοντας έτσι τη συνάρτηση Sequences, παίρνουμε έναν αριθμό από το 1 μέχρι και το 21. Όπως καταλαβαίνετε, το 21 σημαίνει ότι 21 χαρακτήρες υπάρχουν στο κελί α2. Τώρα, αν βάλουμε τις sequences μέσα στη MID, η MID θα μας επιστρέψει τον κάθε χαρακτήρα ξεχωριστά σε κάθε κελί. Πάμε να δούμε πώς γίνεται. Σβήνω αυτές τις δύο τιμές, θα κρατήσω μόνο το κείμενο, το α2, και στον αριθμό έναρξης θα χρησιμοποιήσω τις sequences. Καλώ λοιπόν τη σήκωση, θα κινηθώ σε αυτή τη γραμμή, σε μία γραμμή, και όσον αφορά τις στήλες που θέλω να δημιουργηθούν, αυτές θα έχουν ακριβώς τον αριθμό των γραμμάτων του κειμένου της α2, γι' αυτό χρησιμοποιώ τη συνάρτηση LEN. Κλείνω την παρένθεση εδώ για τη LEN, κλείνω και για τη σήκωση. Και επιστρέφω στη MID, κάθε φορά θα παίρνω έναν αριθμό χαρακτήρων από τη MID, και με αυτόν τον τρόπο, πατώντας Enter, βλέπετε, θα τα σβήσω αυτά από κάτω για να μην μας μπερδεύουν, βλέπετε ότι το κάθε ένα τώρα γράμμα
βρίσκεται σε μία ξεχωριστή στήλη. Τώρα μπορούμε να ελέγξουμε τον κωδικό τους. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση code, η οποία επιστρέφει έναν αριθμό για τον κάθε χαρακτήρα. Γράφω το code σε αυτό το σημείο και πατάω Enter. Αν αντιγράψω το code για όλα τα κελιά, βλέπετε ότι για το γράμμα Γ έχει επιστρέψει τον αριθμό 195, ενώ για το γράμμα Α, αυτό το γράμμα Α, έχει επιστρέψει τον αριθμό 65. Και προφανώς αυτό είναι ένα αγγλικό γράμμα. Οι αγγλικοί χαρακτήρες ξεκινούν από τους κωδικούς 65 ως 90 για τα κεφαλαία και από 97 ως 122 για τα πεζά γράμματα. Άρα αν σε ένα χαρακτήρα βλέπουμε ότι ο code είναι ανάμεσα σε 65 και 122, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι είναι αγγλικός χαρακτήρας. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα τύπο που ελέγχει αν ο code είναι ανάμεσα στο 65 και το 122 και μας επιστρέφει true αν αυτό ισχύει. Κάνω κλικ στο array, στο κελί β2 που περιλαμβάνει το array και πριν από τη mid θα γράψω το code. Ας γράψουμε καταρχήν το code. Τώρα πατώντας Enter, βλέπετε ότι στο κάθε κελί έχει αντικατασταθεί το γράμμα με το κωδικό. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να ελέγξουμε αυτόν τον κωδικό, αν είναι μεγαλύτερος από 64, για να πιάσουμε το πρώτο γράμμα μας. Λοιπόν, αν λοιπόν ο κωδικός είναι μεγαλύτερος από 64, κλείνω την παρένθεση, ανοίγω την παρένθεση εδώ και την κλείνω και να βάλουμε και το δεύτερο όρισμα, θα τα πάρω όλα copy και θα βάλω και ένα δεύτερο και αν το code είναι μικρότερο από το 123. Με αυτήν εδώ τη συνάρτηση καλύπτουμε την περίπτωση για το αν κάποιο γράμμα είναι αγγλικός χαρακτήρας ή ελληνικός. Και βλέπετε αν είναι ελληνικός χαρακτήρας μου επιστρέφει 0, δηλαδή false, ενώ αν είναι αγγλικός μου επιστρέφει τον αριθμό 1. Για να μην το έχουμε τώρα όλο αυτό σε ένα τεράστιο array και να μπορούμε να το διαχειριστούμε, μπορούμε να το αθροίσουμε χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση SumProduct, η οποία διαχειρίζεται άψογα τέτοιου είδους array. SumProduct, ανοίγω την παρένθεση και την κλείνω στο τέλος και βλέπετε ότι με επιστρέφει τον αριθμό 1. Η συνάρτηση SumProduct μας αθροίζει όλα τα true, δηλαδή μας λέει πόσοι αγγλικοί χαρακτήρες υπάρχουν τώρα μέσα σε αυτό το κελί. Θα αντιγράψω αυτή τη συνάρτηση που φτιάξαμε σε όλα τα υπόλοιπα κελιά της λίστας μου και έτσι έχουμε δημιουργήσει μία απλή συνάρτηση και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε μία στήλη ελέγχου που μας λέει ξεκάθαρα αν κάθε γραμμή περιλαμβάνει αγγλικούς χαρακτήρες ή όχι. Πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε το ίδιο με το Copilot. Για όσους χρησιμοποιείτε το Microsoft 365 και έχετε επιπλέον άδεια ενεργοποιημένη για το Copilot, που στοιχίζει ένα τσικ παραπάνω, δεξιά θα πρέπει να εμφανίσετε το εικονίδιο του Copilot. Μόλις το πατήσετε, θα ανοίξει το παράθυρο του βοηθού που σας δίνει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε μαζί του, να του ζητήσετε να κάνει υπολογισμούς, να αναλύσει δεδομένα, να δημιουργήσει συναρτήσεις και πολλά άλλα. Κάποια από αυτά θα τα δούμε αναλυτικά σε επόμενα βίντεο. Τώρα, μη σας ξεγελάει το γεγονός ότι η διεπαφή εμφανίζεται στα ελληνικά. Το Copilot προς το παρόν δεν αποδίδει καλά στα ελληνικά και το αναγνωρίζει και το ίδιο, εμφανίζει συνήθως ένα μήνυμα του τύπου «I'm still working with my Greek», οπότε ας αφήσουμε τη Microsoft να δουλέψει τα ελληνικά της και εμείς ας χρησιμοποιήσουμε τα αγγλικά μας για να πάρουμε σωστά αποτελέσματα. Έχω ετοιμάσει λοιπόν ένα prompt το οποίο του ζητάει να δημιουργήσει μια νέα στήλη στο report μου. Η στήλη αυτή θα ελέγχει τα δεδομένα της στήλης α, που είναι γραμμένα με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα εντοπίζει αν παρεμβάλλονται αγγλικοί χαρακτήρες μέσα στη λέξη. Στη συνέχεια θα επιστρέφει τον αριθμό των αγγλικών χαρακτήρων που παρεμβάλλονται μέσα στη λέξη.
Πατάω λοιπόν το βελάκι εδώ, το OK, και να δούμε τώρα σε πόσο χρόνο θα μου δώσει αποτέλεσμα. Ωραία, έχει ολοκληρώσει. Να δω, μου έχει γράψει εδώ τη συνάρτηση. Ο χρόνος που βλέπετε είναι ο πραγματικός, δεν έχω κόψει κάτι. Λοιπόν, έχει χρησιμοποιήσει ένα διαφορετικό τρόπο, έχει χρησιμοποιήσει τη Sun Product από ό,τι βλέπω, χρησιμοποίησε την Is Number, τη Fine, τη Mint. Οκ, καταλαβαίνω τι κάνει. Είναι διαφορετική προσέγγιση από αυτό που κάνουμε εμείς. Στο Excel μπορείς να κάνεις τα ίδια πράγματα με διαφορετικούς τρόπους, αυτό είναι γνωστό. Οπότε, και νομίζω ότι αυτό που κάνει είναι και σωστό. Βλέπω ότι έχει χρησιμοποιήσει μόνο κεφαλαία γράμματα. Ίσως θα έπρεπε στο prompt να είμαι πιο σαφής και να του γράψω ότι θέλω να ψάξεις και σε κεφαλαία αγγλικά, λατινικά και σε μικρά. Αλλά μπορεί βέβαια να έχει διερευνήσει και τα δεδομένα μου, οπότε να προσαρμόστηκε. Δεν είμαι σίγουρη για αυτό που σας λέω. Είναι όμως μια υπόθεση. Πατάω εισαγωγή στήλης. Την έχω φέρει τώρα δίπλα στη δικιά μου. Τα αποτελέσματα είναι τα ίδια, οπότε τελικά το Copilot τα κατάφερε και μάλιστα πολύ γρήγορα, με έναν τύπο που έγραψε μόνο του, χωρίς εμείς να χρειαστούμε να σκεφτούμε κάτι παραπάνω από το να του δώσουμε ένα καθαρό και ξεκάθαρο prompt. Good job, Copilot! Πάμε τώρα να δούμε άλλη μια νέα δυνατότητα του Excel που αφορά όσους χρησιμοποιούν Microsoft 365. Αυτή τη φορά θα δουλέψουμε με κάτι εντελώς διαφορετικό, τη γλώσσα Python, η οποία πλέον υποστηρίζεται δωρεάν μέσα στο Excel από το Beta κανάλι. Αν πάμε στην καρτέλα τύπη, θα δούμε την επιλογή εισαγωγή Python. Εκεί μπορούμε να γράψουμε και να εκτελέσουμε Python κώδικα απευθείας μέσα σε ένα κελί. Αν κάνω κλικ εδώ και πατήσω εισαγωγή Python, βλέπετε ότι το κελί μου αλλάζει. Το ίδιο πράγμα μπορώ να το ενεργοποιήσω πατώντας ίσον και γράφοντας PY και Tab. Αξίζει να τονίσουμε ότι το περιβάλλον του Excel δεν είναι το καταλληλότερο μέρος για να μάθει κανείς Python από την αρχή. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν άλλες πιο φιλικές πλατφόρμες όπως το Jupyter Notebook ή το Visual Code. Όμως, αν κάποιος ήδη γνωρίζει Python, τότε μπορεί πολύ εύκολα να εφαρμόσει απλές αυτοματοποιήσεις μέσα στο Excel και να κάνει πιο γρήγορα τη δουλειά του. Βέβαια, με την Python μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Ας ξεκινήσουμε με αυτό το παράδειγμα και κάποια στιγμή σε επόμενα βίντεο θα δούμε και άλλα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Έχω λοιπόν ενεργοποιήσει την Python εδώ, γράφοντας ίσον, PY και Tab, οπότε εμφανίζεται αυτό το πράσινο συμβολάκι. Θα ανοίξω το Formula Bar και ας γράψουμε ένα σύντομο κώδικα για να λύσουμε το πρόβλημα που μας απασχολεί. Θέλουμε δηλαδή να εντοπίσουμε κάθε κελί της στήλης α, αν υπάρχουν αγγλικοί χαρακτήρες και αν ναι, να μετρήσουμε πόσοι είναι. Ξεκινάμε κάνοντας import το πακέτο των regular expression. Μας χρειάζεται και η βιβλιοθήκη πάντας, αλλά δεν χρειάζεται να την κάνουμε import γιατί είναι ήδη διαθέσιμη μέσα στο Excel, οπότε δεν χρειάζεται πλέον εγκατάσταση. Ας ορίσουμε μια μεταβλητή, ένα TXT, το οποίο θα διαβάζει το εύρος των κελιών μας από το α2 ως το α31 και χρησιμοποιώντας το iLock θα πάρω μόνο την πρώτη στήλη από τη συγκεκριμένη λίστα. Τώρα θα πρέπει να μετρήσουμε τους αγγλικούς χαρακτήρες ανά κελί, οπότε ας φτιάξω μια καινούρια μεταβλητή, ας λέγεται Latin Counts. Εδώ λοιπόν αυτή θα διαβάζει τη μεταβλητή TXT και θα κάνει Apply ένα φίλτρο που θα το δώσουμε μέσα από μια λάμπα Function. Τι θέλουμε η Lambda Function να κάνει? Θέλουμε να μετρήσει, οπότε χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση len, όλα
όλους τους χαρακτήρες οι οποίοι είναι είτε αγγλικά κεφαλαία γράμματα από το α ως το z, είτε μικρά από το α ως το z. Ωραία, αυτό θέλουμε να κάνει, οπότε και θέλουμε να επιστρέψει το count μας. Κλείνω τις παρενθέσεις που άνοιξα και τώρα ας επιστρέψουμε και τη συνάρτησή μας. Με Ctrl και Enter ο κωδικάς μου εκτελείται εδώ. Μπορώ να μειώσω παράθυρο και βλέπω ότι ήδη έχει δημιουργηθεί μία σειρά. Αν κάνω κλικ απάνω της βλέπω κάποια αποτελέσματα. Πολύ ωραία. Θα ζητήσω αυτά τα αποτελέσματα να εμφανίζονται σαν τιμές του Excel, κάνοντας κλικ σε αυτό το σημείο. Και βλέπετε τώρα ότι απλώθηκαν τα αποτελέσματά μου και είναι ακριβώς τα ίδια με τις προηγούμενες προσπάθειες που έχω κάνει με τους τύπους. Όπως βλέπετε, με μία μόνο γραμμή Python κώδικα πετύχαμε ένα αποτέλεσμα που με τους τύπους του Excel χρειάζεται πολύ περισσότερη προσπάθεια. Το Excel διαθέτει, όπως σας είπα, ήδη ενσωματωμένες βιβλιοθήκες όπως το Pandas, αλλά αν χρειαστεί κάτι εξωτερικό υπάρχει δυνατότητα να το κάνουμε import με τον τρόπο που σας έδειξα εδώ. Το σίγουρο είναι ότι αν έχετε μια μικρή εξοικείωση με την Python, με αυτή τη νέα δυνατότητα το Excel ανοίγει τεράστιες δυνατότητες για ανάλυση, καθαρισμό και αυτοματοποίηση δεδομένων. Πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να διορθώσουμε το πρόβλημα με τους αγγλικούς χαρακτήρες. Έχουμε ήδη εντοπίσει ότι σε κάποια κελιά της στήλης α παρεμβάλλονται λατινικά γράμματα, τα οποία θέλουμε να αντικαταστήσουμε με τους αντίστοιχους ελληνικούς χαρακτήρες. Θα ζητήσουμε λοιπόν από το Copilot να μας βοηθήσει να φτιάξουμε έναν τύπο ο οποίος θα αντικαθιστά αυτόματα κάθε αγγλικό χαρακτήρα με τον αντίστοιχο ελληνικό. Έγραψα λοιπόν ένα prompt όπου του ζητάω να δημιουργήσει μια νέα στήλη στο report μου στην οποία θα ελέγχει κάθε χαρακτήρα της ύλης α αν είναι αγγλικός και θα τον αντικαθιστά με τον οπτικά αντίστοιχο ελληνικό χαρακτήρα. Ας το τρέξουμε. Όπως βλέπετε, ο Copilot δημιούργησε έναν τύπο που κάνει ακριβώς αυτό. Χρησιμοποίησε, όπως περίμενα, τη συνάρτηση Substitute, η οποία αντικαθιστά ένα χαρακτήρα με κάποιον άλλον. Θα το εφαρμόσω σε μία νέα στήλη. Παρατηρώ ότι έχει αντικαθιστήσει κάποιους χαρακτήρες, αλλά όχι όλους. Δηλαδή δεν βλέπω εδώ το όμικρον, το χ, το χαρακτήρα χ που είναι κοινός. Βέβαια μπορούμε να έρθουμε να το κάνουμε και εμείς αυτό. Σίγουρα δεν είναι σωστός αυτός ο τύπος γιατί δεν είναι ολοκληρωμένος. Είναι όμως μια καλή αρχή για να στηριχτούμε πάνω σε αυτόν και να προχωρήσουμε στη συνέχεια να κάνουμε έναν πιο ολοκληρωμένο τύπο. Τα πήγε πολύ καλά όμως και πάλι, γιατί αυτή ήταν η σωστή συνάρτηση που έπρεπε να χρησιμοποιήσει. Πιστεύω ότι έχει κάνει το 80% της δουλειάς. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε το σημερινό βίντεο. Αν σου φάνηκε χρήσιμο, κάνε εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσεις τα επόμενα. Θα βρεις πολλά ακόμα βίντεο με ιδέες, τεχνικές και απλές λύσεις για να γίνεις expert στο Excel. Μπορείς επίσης να αφήσεις ένα σχόλιο με το δικό σου ερώτημα, που ξέρεις, μπορεί να γίνει το επόμενο μου βίντεο. Είμαι η Κορίνα και αυτά ήταν τα εξελάκια. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να έχεις μια υπέροχη μέρα.